Υπάρχει εκείνο που λέει ότι υπάρχουμε χάρη σε σκανδαλώδη έμπνευση της Παναγίας. Αυτό το έχετε βιώσει εσείς. Εάν δεν είναι η Παναγία μας, δεν θα υπήρχαμε Δημοσθένη. Η Παναγία μας στα δάκρυά της, όταν εγώ πολεμούσα με τον διάβολο, πάντοτε έλεγαν, έρχεται αυτή η κλαψιάρα, διότι όλο κλαίει για μας η Παναγία μας και όποτε δουν την Παναγία μας είναι μαυροφορεμένη και κλαίει. Για ποιο σκοπό κλαίει? Είναι αυτό το οποίο μου είπε πάλι ο διάβολος, λέγει, ανεξέβρατα τι σας περιμένει, λέγει, θα είσαι στον βρούμι τα χάμων, ντυμένοι στα μαύρα και να κλαίτε μέρα νύχτα, να μην πέσουν πάνω σας όλα εκείνα, λέει. Είναι αλήθειες του πονηρού αυτές, αλλά ο κόσμος δεν γνωρίζει. Και όταν λέγει ο διάβολος ότι δεν τον είδες, δεν με βλέπεις. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχω. Για τον Χριστό και μιλάει βέβαια. Όχι, μιλάει για τον Χριστό και για τον εαυτό. Και εγώ κάνω τη δουλειά μου μια χαρά, λέει. Όταν σε πείσω ότι δεν υπάρχω, τότε κάνω τη δουλειά μου μια χαρά.